Η δίωξη σε βάρος του Τζαβέτ Ασλάμ με νέο διεθνές ένταρμα σύλληψης είναι μια ομή παρέμβαση της Πακιστανικής Πρεσβείας στη λειτουργία της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, η Ενότητα. Θέλουν να την αποκεφαλίσουν, θέλουν να την υποτάξουν, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Είναι μια κοινότητα που έχει αντισταθεί για τα δικαιώματα των Πακιστανών μεταναστών στην Ελλάδα, έχει δώσει μάχη ενάντια στη διαφθορά. Θυμίζουμε ότι με την κινητοποίησή της έφυγε ο προηγούμενος πρέσβης, τον οποίο είχαν καταγγείλει εκατοντάδες Πακιστανοί μετανάστες ότι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στην πρεσβεία για να ανανεώσουν ένα διαβατήριο ή να πάρουν μια επικύρωση εγγράφου, αν δεν δωροδοκούσαν με εκατοντάδες ευρώ. Το ότι μιλάμε για μια κοινότητα που είναι γνωστή στην Ελλάδα και σε όλους μας για τον αγώνα της για δημοκρατία και ελευθερία, για τη μάχη ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό. Ο Τζαβέτ Ασλάμ ήταν μάρτυρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν αναδείξει το ρόλο της πακιστανικής κοινότητας σαν ένα από τους φορείς που σε αυτή τη χώρα δίνει τον αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία και αντιστοίχεται στο φασισμό και στο ρατσισμό. Ο πρέσβης του Πακιστάν στην Αθήνα το τελευταίο εξάμηνο έκανε συναντήσεις και επαφές με τη Χρυσή Αυγή, που είναι εντυπωσιακό. Το να φτάνει να κάνει αυτού του τύπου τα ανοίγματα. Και πολύ πιο πρόσφατα έκανε δηλώσεις αναρωτιόμενος για ποιο λόγο δεν έχει ανοίξει το κεφάλι του Τζαβέτ Ασλάμ και του Πέτρου Κωνσταντίνου η Χρυσή Αυγή. Αναρωτιότανε. Και επίσης έλεγε ότι δίνουν λεφτά στον κάθε Πακιστανό για να συμμετέχει σε διαδήλωση, του δίνουν ένα μπέρκερ και ήδη βάζουν στην τσέπη τους από 25 ευρώ. Συκοφαντίες απαράδεκτες. Όταν του ζήτησε η Πακιστανική Πρεσβεία λοιπόν να ανασκευάσει αυτές τις συκοφαντίες, ο ίδιος είπε: από εδώ και πέρα όλη η κοινότητα θα είσαστε σε μαύρη λίστα και ο Τζαβέτ Ασλάμ έχει διεθνές ένταρμα σύλληψης. Είναι μια τρομοκρατική αντιμετώπιση που δεν πρέπει να περάσει. Δεν αφορά μόνο τους Πακιστανούς μετανάστες, αφορά όλους μας. Εμείς, σαν συνδικάτα, σαν κινήματα, ο Τζαβέτ Ασλάμ συμμετέχει στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου της Αθήνας. Αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα και δεν δεχόμαστε αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις. Και άρα καλούμε όλους να την καταδικάσουν. Όχι μόνο δεν πρέπει να διωχθεί ο Τζαβέτ Ασλάμ, αλλά πρέπει να επιβραβευτεί για τη συνεπή δημοκρατική του στάση σε αυτόν τον τόπο.